Για τα κέντρα κοινότητας θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Κέντρα κοινότητας των Δήμων, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ανοίξουμε την συζήτηση με την Μένη Κοσματοπούλου, να θυμίσουμε νομική σύμβουλο ΟΤΑ και βέβαια δικηγόρο. Είναι εδώ κοντά μας αρκετά συχνά, συζητάμε θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τους δημότες αλλά και την εν γέννη λειτουργία των Δήμων. Μένη, καλησπέρα. Κατερίνα, καλησπέρα. Όσοι μας διοικούν, οι δημοτικές αρχές, οι νέες πλέον δημοτικές αρχές, καλούνται να υπηρετήσουν και έναν ρόλο κοινωνικό. Καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα κοινωνικά, όσο αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων, όπως διαπιστώνουμε, ακούμε, διαβάζουμε, πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εκφοβισμού στα σχολεία, κακοποίησης παιδιών, επιβάλλουν, καθιστούν αναγκαίο να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στελεχωμένες και εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό αυτό και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα φαινόμενα βίας τόσο στο σχολείο αλλά και σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ νέων ανθρώπων. Να πούμε λίγο για την έναρξη του θεσμού Μένη, πότε ξεκίνησε, ποια τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, αν λειτουργούν κέντρα ανάλογα στους Δήμους και στεκόμαστε πάντα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και στους 13 Δήμους. Ήδη από το 2016, Κατερίνα, θεσμοθετήθηκε η ίδρυση και η λειτουργία των κέντρων κοινότητας στους Δήμους. Κάθε Δήμος ήταν υποχρεωμένος να έχει μία υπηρεσία ξεχωριστή με κοινωνική, επί της ουσίας, κοινωνικό έργο και λειτουργία, το κέντρο κοινότητας. Να πούμε ότι υπάρχουν κέντρα κοινότητας σε όλους τους Δήμους, τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο βασικός του στόχος είναι η προστασία κυρίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά ακόμη και η βοήθεια των πολιτών σε ό,τι αφορά την εύρεση εργασίας. Έτσι λοιπόν έγινε. Σε κάθε ευρύτερη περιοχή, σε κάθε δήμο υπάρχει ένα σημείο αναφοράς όπου ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί και να εξυπηρετηθεί είτε για ένα κοινωνικό ζήτημα απλό, είτε για ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται άμεση στήριξη και φροντίδα. Να δούμε πώς λειτουργούν τα κέντρα κοινότητας στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει συγκεντρώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, Μένη, επειδή τα έχω μπροστά μου, συζητούσαμε πριν. Να δούμε ποια η λειτουργία τους σήμερα και τι προσφέρουν στους Δημότες. Το 2016 θεσμοθετήθηκε λοιπόν η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Μπορούμε να πούμε ότι ήδη από το 2017 στους περισσότερους δήμους, αν όχι σε όλους, λειτουργήσαν τα Κέντρα Κοινότητας τα οποία λειτουργούν, μπορούμε να πούμε, επιτυχημένα. Συνήθως στελεχώνονται από, κατά βάση από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίοι έχουν το βασικό τους έργο είναι να κατευθύνουν τον πολίτη ο οποίος θα πάει να ενημερωθεί είτε για το αν δικαιούται κάποιο προνοιακό κοινωνικό επίδομα, είτε έναν πολίτη ο οποίος έχει υποστεί οποιαδήποτε κακοποίηση, διάκριση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση προκειμένου να τον κατευθύνουν για το πώς θα προστατευθεί. Έτσι, Κατερίνα, βλέπουμε ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την περιοχή της Ναι, βέβαια, Δυτικής να δώσουμε λίγο Μακεδονίας. συγκεκριμένα στοιχεία για να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση και να πούμε και κάτι άλλο, Μένει, πολύ σημαντικό. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, βρεφονιπιοκόμοι και πολλές άλλες ειδικότητες μέσα από αυτά τα κέντρα, αν ισχυροποιηθούν περαιτέρω. Στο Δήμο Κοζάνης ήταν υπεύθυνος μέχρι πρότινος ο Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, που πραγματικά έδωσε βάση και στήριξε την όλη κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί κάναμε εκτενή ρεπορτάζ και έχω εικόνα, όπως το Δήμο Ιορδαίας, με την επίβλεψη του Δημάρχου, του Παναγιώτη Πλακεντά, και τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ.
Έτσι ακριβώς υπάρχουν πολύ οργανωμένα και πολύ χρήσιμα κέντρα κοινότητας σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Κοζάνης, ο οποίος μετά το 2016 ίδρυσε το δικό του κέντρο κοινότητας, κατά βάση με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Τα κέντρα κοινότητας λειτουργούν όπως μια δημόσια υπηρεσία. Τις ώρες που λειτουργεί μια δημόσια υπηρεσία μπορούν να υποδεχτούν και να εξυπηρετήσουν τον Δημότη που ενδιαφέρεται να μάθει για ζητήματα και προβλήματα κοινωνικού περιεχομένου. Ο Δήμος Εορδαίας επίσης, ένα πολύ οργανωμένο κέντρο κοινότητας. Ο Δήμος Γρεβενών, ο Δήμος Καστοριάς, παρατηρούμε ότι έχουν πολύ ενημερωμένες και αναλυτικές ηλεκτρονικές σελίδες με ενημέρωση σε ό,τι αφορά θέσεις εργασίας, προσλήψεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου. Επίσης και οι μικροί δήμοι έχουν τα κέντρα κοινότητας, τα οποία τα ίδρυσαν μετά το 16, από το 17 και μετά, ενώ ο Δήμος Βελβεντού, ο οποίος προέρχεται έτσι κι αλλιώς από τον διαχωρισμό, ετοιμάζει τώρα το δικό του κέντρο κοινότητας. Αυτό μας έλεγε ο Δήμαρχος ο Μανώλης Τεργίου. Θα έχει σύντομα το δικό του κέντρο κοινότητας. Άλλωστε, ο Δήμος Βελβεντού είναι πρωτοπόρος σε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. Έχουμε και τους νέους δημάρχους, οι οποίοι θα κληθούν να συνεχίσουν τη λειτουργία των κέντρων αυτών, αλλά θα βάλουν και το δικό τους λιθαράκι. Δήμαρχος Αμιτέου και πρώην δήμαρχος και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με πολύ καλή γνώση για την αυτοδιοίκηση, σκέφτεται να τα αναβαθμίσει και μπορούν παράλληλα να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες μέσα από αυτά τα κέντρα κοινότητας. Και να πω και κάτι άλλο, Μένη, καταργούνται τα νομικά πρόσωπα, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα κέντρα κοινότητας που είναι ένας αυτοτελής θεσμός και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά να προσφέρουν πολλά περισσότερα και στους δημότες. Έτσι, Κατερίνα, αποδείχτηκε ήδη από το 17, οπότε λειτουργούν τα κέντρα κοινότητας, ότι επιτελούν έναν πολύ σπουδαίο ρόλο, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, πολύ λειτουργικά, έχουν στηρίξει πάρα πολύ κόσμο που έχει ανάγκη, κυρίως για ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου. Τώρα να πούμε ότι και πριν μπορεί να υπήρχαν υπάλληλοι, να υπήρχε ένας υπάλληλος σε ένα δήμο ο οποίος είχε αρμοδιότητες κοινωνικού περιεχομένου ή ένας αντιδήμαρχος, αλλά λειτουργούσαν όλα πάρα πολύ αποσπασματικά. Υπολειτουργούσαν, θα λέγαμε, ενώ τώρα υπάρχουν τα κέντρα κοινότητας τα οποία είναι άκρως οργανωμένα. Σαφέστατα χρειάζονται και μακάρι τώρα με την κατάργηση των νομικών προσώπων να στελεχώσουν με επιπλέον προσωπικό να στελεχωθούν τα κέντρα κοινότητας, καθώς παρατηρούμε ένα πρόβλημα το οποίο διαχρονικά συμβαίνει στην Ελλάδα και ειδικά σε κομβικές και σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες είναι η υποστελέχωση. Δηλαδή, όταν, Κατερίνα, για έναν ολόκληρο Δήμο βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις κοινωνικοί λειτουργοί και ένας ψυχολόγος, είναι επόμενο ότι οι άνθρωποι αυτοί, όσες δυνάμεις και να καταβάλουν, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλη την έκταση, στο αντικείμενο που έχουν να αντιμετωπίσουν, ή με μια υπόθεση η οποία έχει ευαίσθητο περιεχόμενο, που είναι σημαντική, μπορεί να μην την αντιμετωπίσουν όπως θα έπρεπε αν είχαν το χρόνο. Οπότε πολλές φορές πραγματικά παρατηρούμε να λειτουργούν, όχι από δική τους ευθύνη, αλλά επειδή δεν έχουν χρόνο, με τρόπο διεκπεραιωτικό, θα λέγαμε, ενώ δεν θα έπρεπε. Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις, Μένη, για τα κέντρα κοινότητας, ένα άλλο κομμάτι που αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες μέσα από τη λειτουργία τους και πώς θα τα ενισχύσουν περαιτέρω οι νέες δημοτικές αρχές. Αυτό ας είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος, ένα στίχημα των νέων δημοτικών αρχών να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές τους υπηρεσίες διαμέσω των κέντρων κοινότητας και επίσης να προβάλλουν και να δημοσιοποιήσουν, να μάθει ο κόσμος όταν έχει ένα πρόβλημα. Όπως είπαμε, από την αναζήτηση του τι επιδόματος δικαιούται μέχρι του τι θα κάνει αν υποστεί μια κακοποίηση, μια εκμετάλλευση ή μια άσκηση μορφής βίας, να ξέρει πού να απευθυνθεί προκειμένου κάποιος να τον κατευθύνει. Μένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.